Κατασκευασμένη με το καθαρό DNA της οικογένειας MT, η Yamaha MT3 είναι η ιδανική μοτοσικλέτα για αρχάριους αναβάτες που θέλουν να κάνουν την μετάβαση από τα 125 κυβικά. Τα αρχικά MT σημαίνουν Master of Torque, δηλαδή ο άρχοντας της ροπής. Το MT3 δεν θα ξυλώσει την άσφαλτο, έχει μια γραμμική ροπή και η απόδοση του κινητήρα είναι τέτοια ώστε να μην τρομάξει κανέναν αρχάριο αναβάτη. Το Yamaha MT-03 διατηρεί την αιχμηρή και σκοτεινή αισθητική των MT, πηγαίνοντάς την ένα βήμα παρακάτω. Ξεχωρίζει χάρη στην ιδιαίτερη εμφάνιση και στο μοναδικό πακέτο που βασίζεται στον δικύλινδρο κινητήρα και το πλαίσιο του Yamaha RO 3. Η μοτοσικλέτα μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα κατηγορίας Α2, γεγονός που την κάνει ακόμα πιο ελκυστική στους νέους αναβάτες που ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της μοτοσικλέτας. Η ποιότητα των πλαστικών και η συναρμογή τους βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας. Ο πίνακας οργάνων πάνω από τη μάσκα του μονού προβολέα LED είναι ευανάγνωστος, δείχνοντας τις βασικές ενδείξεις. Η θέση οδήγησης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και σε αυτό συμβάλλουν το φαρδί και ψηλά τοποθετημένο τιμόνι, ενώ τα μαρσπιέ είναι σε τέτοιο σημείο που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν λίγο περισσότερο από όσο προσωπικά θα ήθελα, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου ύψος και τα δικά μου κιλά. Η θέση οδήγησης του MT3 είναι πάρα πολύ καλή. Το μεγάλο ρεζερβουάρ, το οποίο δεν το συναντάμε σε μεγάλες μοτοσικλέτες, προσφέρει μια πολύ καλή στήριξη των ποδιών. Το μόνο πρόβλημα εδώ είναι ότι οι αναβάτες με πάνω από ένα 80 ύψος και με νούμερο παπουτσιού 44-45 θα δυσκολευτούν και στις αλλαγές των ταχυτήτων και στο φρενάρισμα. Το MT-03 εφοδιάζεται με έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 321 κυβικά εκατοστά με απόδοση στους 42 ύπους στις 10.750 στροφές και 3 κιλά ροπή στις 9.000 στροφές, αποδίδοντας γραμμικά σε όλο το φάσμα των στροφών του, χωρίς ξεσπάσματα ή μπουκώματα, γεγονός που του δίνει την δυνατότητα να μεταφέρει ακόμα και 2 άτομα ξεκούραστα σε κάθε είδους διαδρομή. Από τις 6.000 στροφές έως τις 9.000 στροφές, ο κινητήρας λειτουργεί αβίαστα, έχοντας πάντα ροπή και δύναμη, χωρίς κανένα απολύτως ζόρι, ενώ η κόκκινη περιοχή των στροφών βρίσκεται στις 11.000 στροφές. Η δύναμη του κινητήρα θα ικανοποιήσει ακόμα και πιο έμπειρους αναβάτες, μόλις συνειδητοποιήσουν την ευκολία και την ταχύτητα με την οποία μπορεί να καλύψουν αποστάσεις, ενώ χάρη στο στιβαρό πλαίσιο και τη συνολική γεωμετρία, οι αλλαγές κατεύθυνσης γίνονται άμεσα με τη μοτοσικλέτα να διατηρεί την τροχιά που έχουμε επιλέξει χωρίς ασάφειες ή πλεύσεις. Οι αναρτήσεις, αν και αρκετά μαλακές, βάζουν τα όρια τους σε μια γρήγορη και επιθετική οδήγηση, είναι όμως πολύ ποιοτικές σε λειτουργία από την αρχή της διαδρομής τους ως το τέλος τους, κάτι που μεταφράζεται σε άνετη μετακίνηση διατηρώντας τον αναβάτη ξεκούραστο. Στον τομέα των φρένων παραμένουν ο πλευστός δίσκος 298 χιλιοστών για μπροστά με διπίστον ιδαγκάνα και ένας μονός 220 χιλιοστών με μονοπίστον ιδαγκάνα για πίσω, όπως και το δικάναλο ABS, το οποίο δεν επεμβαίνει δραστικά, φροντίζοντας έτσι για ένα ομαλό και αποτελεσματικό φρενάρισμα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κάτω από μια νορμάλ οδήγηση, ενώ κάτω από πίεση φτάσαμε και τα 4,2 με 4,3 λίτρα.
κατανάλωση που μετρήσαμε όσον αφορά το αστικό περιβάλλον δεν ξεπέρασε τα 4 λίτρα. Κοιμάθηκε μεταξύ 3,7 με 3,8. Και η αυτονομία που πήραμε μέσα από το 14 λίτρων ρεζερβουάρ του ήταν λίγο πάνω από τα 300 χιλιόμετρα. Τα 5.590 ευρώ που κοστίζει τώρα το τοποθετούν τιμολογιακά σχεδόν στη μέση της κατηγορίας. Μια κατηγορία η οποία όμως ως επιτοπλίστων αποτελείται από κινέζικα μονοκύλινδρα μοντέλα. Όντας το ιδανικό σκαλοπάτι από την Α1 στην Α2 κατηγορία, πριν έρθει η ώρα για τα πολλά κυβικά και τα πολλά γκάζια, το MT-03 παραμένει μια ιδανική και φιλική μοτοσικλέτα με δύναμη και αποδεδειγμένη αξιοπιστία.